Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Εγώ θα βάλω κι άλλο ένα που δεν με ρωτήσατε, αλλά έχω τοποθετηθεί δημόσια και σε άλλες περιφερειακές ερώτησεις. Είναι η βελτίωση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου και ήταν μια ορθή πρόβλεψη για μια νέα σιδηροδρομική Εγνατία. Ως προς το δεύτερο κομμάτι, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας υπό την πολιτική ηγεσία του Κώστα Καραμαλή προχώρησε σε υποβολή πρότασης τον Ιανουάριο του 2023 και για αυτήν την σιδηροδρομική Εγνατία ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και για μια διπλή γραμμή Αλεξανδρούπολη Ορμένιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά έγιναν τον Ιανουάριο του 2023. Η πρόταση αξιολογήθηκε από την Ευρώπη και έγινε δεκτή η χρηματοδότηση ύψους 212 εκατομμυρίων ευρώ στο τμήμα Τοξότες Καρβάλι. Άρα από αυτό το ποσό που είχαμε ζητήσει 2,8 δις, η Ευρώπη ενέκρινε 212 εκατομμύρια ευρώ. Μεταγενέστερα προέκυψαν και τα προβλήματα με τις φυσικές καταστροφές, με τον Ντάνιελ, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε επιπρόσθετους φόρους μόνο για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας ύψους 463 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά το Υπουργείο Υποδομών χρειάζεται να κάνει παρεμβάσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι πόροι δεν είναι, είναι λεωλογισμένοι και πρέπει να αξιοποιούνται λεωλογισμένα, είναι συγκεκριμένοι και αυτούς προσπαθούμε να τους χρησιμοποιήσουμε κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο. Άρα, πρώτη προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή πλέον είναι να αξιοποιήσουμε τα 212 εκατομμύρια στον άξονα Τοξότες Καρβάλι. Δεύτερον, μέχρι το τέλος του 2025 να βελτιώσουμε την κατάσταση που ήδη γίνονται παρεμβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκη Δράμα. Τρίτον, είναι να πάρουμε την χρηματοδότηση που έχουμε ζητήσει με νέα πρόταση τον Ιανουάριο του 2024 για μονή γραμμή με πρόβλεψη για διπλή γραμμή και περιβαλλοντική μελέτη στο σιδηροδρομικό άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Και τέταρτον, να κάνουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις τις οποίες με ρωτήσατε. Δηλαδή, μίλησα για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής Ιάζου-Πουλιά. Είπα για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έγιναν πότε σημασιοποίηση, τέλος του 2023. Άρα, προφανώς, αφού η σημασιοποίηση έγινε πολύ πρόσφατα, τα έργα θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ίδιο θα μπορούσα να σας πω και για μέσα στην Αλεξανδρούπολη, να πω και σε όμορες περιοχές. Άρα, υπάρχουν επιπλέον παρεμβάσεις οι οποίες δρομολογούνται, θα γίνουν και άλλες στην υφιστάμενη γραμμή, με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει για το άμεσο μέλλον κάποιες προτεραιότητες εξαιτίας του γεγονότος ότι εκτός των άλλων έχουμε και φυσικές. Και πότε αναμένουμε να δούμε δρομολόγια στη Θράκη επιβατικά των τρένων? Μια σαφή απάντηση υπάρχει? Ένα χρονοδιάγραμμα? Όχι, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα ζητήματα, ποια χρηματοδότηση θα εξασφαλίσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, για να επανέλθω και να σας δώσω σαφέστατη απάντηση. Ωραία, η κίνηση να επανέλθει σε καταστάσεις του παρελθόντος ή και καλύτερες και με ψηλότερη ασφάλεια. Και θα ήθελα ένα σχόλιο, αν θέλετε, για την αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού. Και πότε συμπληρωματικά κατά 30%. Και η συντήρηση, γιατί θέσατε και ζήτημα συντήρηση της Εγνατίας Οδού? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι υλοποιήθηκε ό,τι το βλέπετε στη σύμβαση. Στη σύμβαση παραχώρησης προβλέπονταν όλα αυτά τα οποία με ρωτήσατε. Γιατί κάναμε τη σύμβαση παραχώρησης? Ακριβώς για να επέλθει η αναγκαία συντήρηση του οδικού άξονα. Συντήρηση η οποία εκτιμάται περίπου μόνο η βαριά συντήρηση στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σημαντικού ύψους δηλαδή παρεμβάσεις για να ενισχυθεί σημαντικά η συντήρηση, άρα και η ασφάλεια των μετακινήσεων στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού. Το επόμενο χρονικό διάστημα ήδη δουλεύουμε σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, την Εγνατία Οδό ΑΕ και τον παραχωρησιούχο μετά την υπογραφή της σύμβασης, έτσι ώστε να παραδοθεί ο δρόμος το ταχύτερο δυνατό, αφού γίνουν και σχετικές πιστοποιήσεις και αρχίσει η ανάληψη εργασιών από την ανάλογη εταιρεία με βάση προβλέψεις που έχουμε ήδη κάνει.